Στην Net Studio φτιάχνουμε ιστοσελίδε και η shop από το 2005 και νωρί κατάλαβα ότι συμφέρον μου ήταν να βρω τρόπο να αυξήσουμε το αποτέλεσμα, την αποτελεσματικότητα των site και των e shop που φτιάχνουμε. Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω παγκοσμίω, διαβάζοντα, ψάχνοντα. Ε, ποια είναι η μεθοδολογία που ακολουθούν οι πιο έμπειροι από εμάς τότε στο να βελτιστοποιήσουν είναι το αποτέλεσμα που φέρνουν τα site. Ε, έπεσα λοιπόν πάνω στο usability test, στα τεστ ευχαριστία, τα οποία από αυτά που διάβαζα καταλάβαινα ότι είναι ό,τι πιο αποτελεσματικό κάποιο μπορεί να κάνει για να αυξήσει το αποτέλεσμα που φέρνει ένα site ή ένα e-shop. Τότε ανακάλυψα ότι τεστ ευχαριστία, usability test, υπάρχουν δύο τρόποι να κάνει. Ο ένα είναι φέρνοντα ανθρώπου στο χώρο σου όπου θα έχει στήσει κάμερα για να τους βιντεοσκοπήσεις και να τους παρατηρήσεις καθώς χρησιμοποιούν το site που θες να τεστάρεις και ο άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσεις εργαλεία που επιτρέπουν το απομακρυσμένο τεστ τότε υπήρχε το usertesting.com με το οποίο, το οποίο σου, σου γράφει σε βίντεο τους χρήστες από μακριά και σου στέλνει το βίντεο για να το δεις και να παρατηρήσεις τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση του site. Το 2010 λοιπόν επικοινώνησα με το usertesting.com και τους ρώτησα κατά πόσο θα ήταν εφικτό να τεστάρουμε site ελληνικά. Η απάντησή του ήταν ότι ούτε Έλληνε χρήστε είχαν στο πάνελ του, του οποίου θα μπορούσαν να μα διαθέσουν για να ε, τεστάρουμε τα site που θέλαμε, αλλά ούτε και θα μπορούσαμε να βρούμε εμεί χρήστε και να του πούμε να γραφτούν στο user testing και να του χρησιμοποιήσουμε στα τεστ μα, καθώ η πλατφόρμα του δεν υποστήριζε ελληνικά. Έτσι λοιπόν το 2010 μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε το δικό μας εργαλείο Usability Testing και έτσι γεννήθηκε το userfield.com. Ε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Μέσα από το user feel έχουμε τρέξει δεκάδες χιλιάδες τεστ για πελάτες μας, αλλά και πια επειδή το διαθέσαμε δημόσια το εργαλείο, πολύ μεγάλα agencies και πολύ μεγάλες εταιρείες από το εξωτερικό το χρησιμοποιούν για να τεστάρουν τα site τα δικά τους και των πελατών τους. Πια στο user field έχουμε πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες από όλες τις χώρες και φυσικά και Έλληνες. Του οποίου μπορούμε να καλέσουμε για το τεστ το οποίο θα κάνουμε. Το εργαλείο λειτουργεί πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι που μα λένε και οι πελάτε μα, ότι το, η δύναμη του εργαλείου είναι ότι το έχουμε κρατήσει απλό. Και έτσι, κάποιο πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, μέσα σε μερικά λεπτά μπορεί να ξεκινήσει ένα τεστ και μέσα στι επόμενε ώρε να έχει τα βίντεο για να ξεκινήσει να τα βλέπει και να κάνει την ανάλυση του. Μπορείτε λοιπόν άμεσα να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο. Ε, όπως είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση. Του έχουμε βάλει templates από σενάρια τεστ τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και έχουμε και στο blog μας τόσο στο user όσο και στο blog της Net Studio αρκετά άρθρα με tips και συμβουλές για το τι πρέπει να προσέξετε ώστε να πάρετε το μέγιστο αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό, για κάθε πελάτη ο οποίος εγγράφεται στο user έχουμε άνθρωπο ο οποίος ειδικά στο ξεκίνημά τους παρακολουθούμε τα τεστ που ανεβάζει και το συμβουλεύουμε στο πώς να τα δομήσει, τι task να επιλέξει, τι κοινό να επιλέξει και πώς να στήσει το τεστ ώστε να πάρει το μέγιστο αποτέλεσμα. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από το ότι μπορείτε να μπείτε άμεσα να ξεκινήσετε να στήσετε τα πρώτα σας τεστ, η ομάδα μας έχει την εμπειρία και σαφώς μπορούμε να φέρουμε ένα πιο γρήγορο και πιο μεγάλο αποτέλεσμα. Αν αναλάβουμε να στήσουμε εμεί τα τεστ, να δούμε τα βίντεο, να βρούμε τα προβλήματα μέσα από τα βίντεο, να τα κατηγοροποιήσουμε τα προβλήματα, να σας προτείνουμε λύσεις και να ταξινομήσουμε τα προβλήματα ε, κατά προτεραιότητα έτσι όπως την εκτιμούμε εμείς από την εμπειρία μας ε, από αυτή τη δουλειά. Έχοντας ε, αυτό το report, εσείς μπορείτε να το πάρετε, να το δώσετε στους developers σας να σας δώσουμε το κόστος επίλυσης των προβλημάτων που θα βρούμε. Το καλό με τα usability test είναι ότι τα προβλήματα τα οποία βρίσκουμε συνήθως λύνονται πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να είναι η αλλαγή ενός λεκτικού, μία-δύο λέξεων ή να κάποιο κουμπί να το μεταφέρουμε πιο ψηλά στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή. Ε, τις περισσότερες φορές λύνονται εύκολα τα προβλήματα, παρόλα αυτά τη λίστα με τα προβλήματα θα πρέπει να την πάρετε, να τη δώσετε στην ομάδα που υποστηρίζει το site σα ή την εφαρμογή σας και να σα δώσει τα κόστη για κάθε επίλυση που θα προτείνουμε. Έχοντας το κόστος της, κάθε, της επίλυσης του κάθε προβλήματος και την προτεραιοποίηση των προβλήματων έτσι όπως την προτείνουμε εμείς εσείς μετά θα μπορείτε να πάρετε τις αποφάσεις για το ποια προβλήματα θα λύσετε πάνω στο site σας ή στην εφαρμογή σας και με ποια σειρά. Είναι συνήθως και συμβαίνει πολλές φορές να μην επιλέγουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα γιατί κάποια μπορεί να είναι δύσκολο να λυθούν. Ε, ή να έχουν υψηλό κόστος ή να μην είναι σημαντικά. Ε, εσείς έχοντας όμως τις πληροφορίες ε, που σας προείπα θα μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις ε, για να πετύχετε το, το βέλτιστο αποτέλεσμα για το site σας. Για οτιδήποτε χρειαστείτε ε, θα χαρώ να απαντήσω τις ερωτήσεις σας ε, είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνία, είτε στέλνοντας ένα email στο info.papakinetstudio.gr το οποίο το παρακολουθώ προσωπικά εγώ είτε καλώντας μας στο 210-800-4447 εσωτερικό 1. Σας ευχαριστώ πολύ.